Στην Κίτιδα, σοβαρό περιστατικό, νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο από τη Δευτέρα. Θα μας δώσει περισσότερα ο Δόκτωρ Ανδρέας Χατζηδημητρίου, είναι ο διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακαρίου. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς, ποια είναι η κατάσταση, η κλινική εικόνα του κοριτσιού? Η γενική κατάσταση του παιδιού σήμερα είναι πιο βελτιωμένη οπωσδήποτε από χτες, που εισήχθηκε σε μια υπηκοματώδη κατάσταση. Και οπωσδήποτε συνεχίζουμε τη θεραπευτική αγωγή. Ναι. Πρόκειται για βακτηριακή μηνυγκίτιδα, γιατρέ? Ναι, πρόκειται για βακτηριακή μηνυγκίτιδα από ό,τι και οι αναλύσεις έχουν δείξει. Και είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ έτσι σε μεμονωμένα κρούσματα αναμένεται για αυτή την εποχή, γιατί όπως γνωρίζετε μπαίνουμε στην νεαρινή περίοδο που συνήθως τέτοια μεμονωμένα κρούσματα έχουμε κάθε χρόνο. Ναι. Από την άλλη, πρόκειται για μια μεταδοτική αρρώστια. Να πω ότι το κοριτσάκι εντοπίστηκε σε σχολείο χωριού της Λευκωσίας. Να ρωτήσω εάν γνωρίζετε, αν λήφθηκαν τα μέτρα τόσο στους συμμαθητές όσο και στην δασκάλα του συγκεκριμένου παιδιού. Ναι, σίγουρα την Τρίτη, όταν έγινε η εισαγωγή του μωρού, γιατί είχε μεν συμπτώματα από τη Δευτέρα, την Τρίτη το μωρό πήγε στις πρώτες βοήθειες του Νέου Γενικού Νοσοκομείου και από εκεί παρεπέμφθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παιδών ή στο Μακάριο Νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή είχε γίνει ενημέρωση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και η ιατρική λειτουργή και η λειτουργή υγείας είχαν επισκεφθεί τον χώρο στον οποίο ήταν το περιστατικό μας. Έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά την υγιεινή των χώρων, καθώς και προληπτική θεραπευτική αγωγή σε όλους τους συμμαθητές, συμμαθήτριες, καθώς και επίσης σε όλο το προσωπικό δασκάλους του σχολείου. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας των γονέων που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Είναι ναι, αντιμετωπίσιμη η όποια κατάσταση, μου λέτε, έτσι? Ναι, σίγουρα από αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει κανένας φόβος για να ανησυχούν οι οποιοδήποτε. Ήταν ένα μεμονωμένο, όπως είπα, περιστατικό που είναι αναμενόμενο γιατί...